Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Good evening, Mr. Lipovac. Yes, hello. We are going to ask you some questions and would Τι βοήθειά του θα θέλουμε λίγο για την λοκομοτίβα. Tell us a lot of things, some things about Lokomotiva. Γρηγόρα να ξεκινήσουμε από το χθεσινό παιχνίδι. Εμείς ακούμε σκορ 6-1 και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε. Ας μας δώσει μια εικόνα πώς κύλησε το χθεσινό μάτς. We have seen, Mr. Lipovac, that Lokomotiva has won Iskra with 6-1 and it's a very good score for the team and it's very impressive. Can you tell us a little things about that match? Yes, that match was a similar match like Lokomotiva expect in Solun, because Istra was attacking Lokomotiva and Lokomotiva played for counter-attack. And you remember maybe player number 7, Damir Šovšić. Mm-hmm. He was excellent in assists and he scored goals and they hope that they can play like that in Thessaloniki in Thursday. But that was also the night when Lokomotiva they scored almost everything they shoot on a goal. Maybe they have 8 shoots and they have 6 goals. You know, it was like some excellent game. It's like basketball. Okay. Αυτό που μας είπε είναι ότι σίγουρα είναι μια εντυπωσιακή νίκη, είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει και με ένα προηγούμενο της ομάδας πρόσφατο. Είναι πολύ μεγάλη η ευστοχία που είχε η Λοκομοτίβα, γιατί σούταρε περίπου 8 φορές και έχει πετύχει 6 γκολ. Την διαφορά στο παιχνίδι την έχει κάνει ο Σόβζιτς, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος όντως, όπως μας ενημερώνει και ο Λίποβατς, έχει σκοράρει αλλά έχει δώσει και πολλές assist. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι βέβαια που θα έχει αρκετές διαφορές με αυτό της Τούμπας, γιατί θεωρεί ο ίδιος ότι η ομάδα δεν θα μπορεί να παίξει με τον ίδιο τρόπο, να χτυπήσει δηλαδή, να δέχεται, να δώσει χώρο στον αντίπαλο όπως έκανε και να χτυπήσει στις αντιπιθέσεις και να είναι τόσο αποτελεσματική. Ναι, αλλά είπε ότι η φιλοσοφία είναι η ίδια. Το ότι η Ίστρα επιτίθονταν, η Λοκομοτίβα χρησιμοποιούσε τις κόντρες και τις βγήκε αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι είναι όπως το περιμένει το παιχνίδι στην Τούμπα. Ναι. Απλά είπε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να καταφέρει το ίδιο πράγμα στην Τούμπα. Εντάξει, προφανώς γιατί είναι διαφορετικός αντίπαλος, βέβαια και με τον ΠΑΟΚ τα καταφέρει. Ρώτα λίγο για την ποιότητα της Ίστρα για να ξέρουμε να έχουμε μια εικόνα. Τι ομάδα είναι αυτή, είναι θεωρείται από τις μικρές. Mr. Lipovac, can you tell us little things about the level of Istra? It's a big team, it's a smaller team? No, in Croatia. Istra is small team, but the main thing of Istra is that they are in the private ownership. Americans bought them this summer, but they don't have this summer some big budget for the players. But you know, when we talk in Croatia about big budget, it is 1 or 2 million euros. It is not like in Greek big clubs, you know, it is not like that. And they have new team, and it was not the match that you can tell how good is Lokomotiva. But okay. Lokomotiva is optimistic. Okay, I will tell you later. Okay. Μας είπε ότι σίγουρα είναι μια ομάδα που θεωρείται από τις μικρότερες στο πρωτάθλημα της Κροατίας. Βέβαια μια ομάδα που έχει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς, γιατί υπάρχουν επενδυτές, έχουν αγοράσει κάποιοι Αμερικάνοι και είναι ομάδα όχι όπως η Λοκομοτίβα που λειτουργεί ουσιαστικά πίσω από μια μεγαλύτερη ομάδα, αλλά έχει τους δικούς τους ιδιοκτήτες. Βέβαια δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε αλλαγές. Το budget της ομάδας είναι μικρό. Μας διευκρίνησε ότι μεγάλο budget είναι 1 με 2 εκατομμύρια. Στην Κροατία, ναι. Συγκριτικά με την Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ωραία, αυτά για την Ίστρα για να καταλάβουμε. Εντάξει. Γρηγόρη, είναι ξεκάθαρο και θα μας το επιβεβαιώσει ο συνάδελφος ότι το κύριο πλεονέκτημα της Λοκομοτίβα είναι η κόντρα επιθέσεις. Το γεγονός ότι μπορεί να βγάλει εύκολα και έχει χημεία αυτοματισμού στις αντιπιθέσεις. Αυτό το παίζει και στην έδρα της, όπως και χθες και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό προφανώς θα παίξει και στη Θεσσαλονίκη. Mr. Lipovac, we have seen in the first match of Lokomotiva against PAOK, and also you have told us about the match against Iskra,
that Lokomotiva is playing with a specific football style. He waits the other team, and after he tries to attack. Can you tell us a little things about that? Is that the way of playing of the team? It's usually he plays with that way in every match. No. It was not usually. It was not usually. They played last few seasons by possession football, you know. But now they are more pragmatic. Now they have one experienced coach, Ante Čačić, who is very pragmatic and who is for every match he is changing tactics and he is preparing very detailed for every match. And they after the first game against PAOK, they are now not so afraid of PAOK. You know, they know the PAOK is a great club, but now they feel in that moment of the preparation and beginning of the season that PAOK is not so strong as they thought. Yes. And they are very optimistic for the match on Thursday because of that. They are feeling that they have these fast attackers that can score something in Thessaloniki. Okay. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η ομάδα πλέον έχει έναν προπονητή αρκετά έμπειρο και χρησιμοποιεί πολύ την τακτική, διαβάζει πολύ τον αντίπαλο. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία παιχνίδια έχει αγωνιστεί έτσι, να περιμένει τον αντίπαλο και να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Δεν είναι μόνιμο αυτό, συνήθως προσαρμόζεται απέναντι στον αντίπαλο. Βέβαια ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Σάτσης, είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί με βάση τακτική και τη σκοπιμότητα και κάτι επιπρόσθετο ουσιαστικά συνέχισε το ερώτημα και αυτό που μας είπε είναι ότι πλέον στη Λοκομοτίβα είναι αρκετά αισιόδοξη μετά και το πρώτο παιχνίδι δεν φοβούνται όσο φοβόντουσαν τον ΠΑΟΚ, δεν θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ είναι τόσο δυνατή ομάδα όσο είχαν στο μυαλό τους και ποντάρουν πολύ, γιατί πιθανότητα μάλλον θα χρησιμοποιήσουν πάλι αυτόν τον τρόπο για να αγωνιστούν απέναντι στον ΠΑΟΚ, ότι επειδή έχουν γρήγορους επιθετικούς, μπορούν σαν αντιπιθέσεις να χτυπήσουν και να κάνουν τη ζημιά στην επίθεση. Ναι, κατανοητό. Από τα λεγόμενά του, τη δική του άποψη θέλουμε, θα μπορούσε να πει ότι σε αυτή τη Λοκομοτίβα πράγματι ο Σόφτσιτς είναι αυτός που ξεχωρίζει, είναι ο πολυτιμότερος, είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας ή και ποιους θα βάζει στο ίδιο επίπεδο? Mr. Lipovac, we would like your opinion about the players of Lokomotiva. Do you believe, in your opinion, in your eyes, that Sovcic is the best player of the team? And except that, can you tell us other good players that you think that they are in the same level as Sovcic? Sovcic is the best player of Lokomotiva. He is the main midfield player, the like playmaker. He has this vertical balls for vertical passes for the forwards. With one pass, he can create a chance for score. They don't have other player like that. They have players in the midfield who are running, who are fighting. You know, but they don't have. Sovcic is the main. If PAOK has annulled Sovcic playing and Sovcic passing, it could be crucial for beating Lokomotiva. But can we say that fast forward? Okay, can we say that Sovcic is the main brain of the team? Yes. Okay. They are afraid. He is playing. He is now. He is in good form because Sovcic, you know, it is kind of a player. He is from Bosnia, from Sarajevo. You know that kind of players. You never know if he will have his day or his night. You know. But now this summer he has continuity. He plays good a few matches in a row. You know. Okay, he's in a good form. I think we all think that he is expecting some transfer and he wants to be seen by scouts and, you know, he has great motivation. Okay. Μας είπε ότι σίγουρα ο Σόφσιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Έχει την ούτε καν τόλμησε να πει άλλο όνομα να το βάλει σε κάποιο ξεχώρισε μόνο αυτό. Ξεχώρισε και είπε ότι είναι... Του έκανα και εγώ μια ερώτηση για το αν το θεωρεί τον μυαλό, τον εγκέφαλο της ομάδας και είπε ναι, είναι ο εγκέφαλος της ομάδας. Μας είπε ότι έχει την ικανότητα με πολύ γρήγορες και πολύ διορατικές πάσες να βρίσκει τους επιθετικούς και από το πουθενά να δημιουργεί ευκαιρίες.
είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάνει τη διαφορά. Οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας κυρίως μάχονται και δίνουν πολλά τρεξίματα και βοηθάν τον Σόφσιτς, ο οποίος δημιουργεί το παιχνίδι επιθετικά. Είναι αυτός που συνηθίζουμε να λέμε ταΐζει τους επιθετικούς και όπως μας είπε, επειδή έχει γρήγορους επιθετικούς, ποντάρουν πολύ στις πάσες που δίνει ο Σόφσιτς. Που είναι Βόσνιος, επίσης, έχει τα πάνω και τα κάτω του. Ναι, μας είπε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε αστάθεια στην αποδοσή του. Πολλές φορές περιμέναν να έχει την καλή του μέρα και δεν την είχε και κάποιες φορές γίνονται το ανάποδο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό που τους κάνει εντύπωση είναι ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα, έχει μια συνέχεια στο παιχνίδι του και είναι πολύ πιθανό το γεγονός ότι είναι παρουσιάζεται τόσο καλός να είναι γιατί έχει ένα κίνητρο να τον δουν κάποιοι σκάουτερ και ενδεχομένως να ζητήσει να πάρει και μια μεταγραφή. Ας εκμεταλλευτούμε λίγο τον χρόνο να το ρωτήσουμε ποια είναι η άποψή του για τον προπονητή Igor Tudor. Mr. Lipovac, we would like your help because you are from Croatia and you know more things about the new coach of PAOK, Mr. Tudor. Can you tell us in your opinion a little things about the coach Tudor? Yes, he is one of the most talented coaches of the like so-called new generation of Croatian coaches. Mm-hmm. But he is one of the youngest. He is only 37. He did a great job with Hajduk Split, you know, because Hajduk Split is in crisis, in debts, and they can't buy good players from the transfer market like Dinamo Zagreb can. And because of that, Hajduk Split should play with young players from their school. And Tudor played very offensive football with Hajduk Split, with these young players. And because, you know, it's easier to play with young players offensive football and to score more, not to concede. And it was like summer revolution. Nobody believed that they can play so good. But you know, it was successful only in Croatian league because many clubs have problems and have to transfer their best players to survive. And we are so-called a young league. You know, we are one of the youngest leagues in Europe. And it is easier to play in Croatian league with these young players, offensive football, than in Europe. But the idea of Tudor, this possession football and many things from Italy, which he learned in Italy, because you remember he played in Juventus under the coaches of Ancelotti, Lippi and Capello. And we know our coaches who are playing in Italy, they have this influence of Italian tactics and Italian thinking about football. And as you see in Italy, they are playing more offensive than they are playing before. It is for these young coaches also try to play like this. And Tudor is he is also preparing every game some different tactics, something he is looking with something he can surprise the opponent and things like that. And you know he has this. When he was in Juventus, he has this altitude of a player from the great club, you know. Nice. I mean, he has the good authority in Croatia. Γρηγόρη, να τον ευχαριστήσουμε για τον χρόνο του. Mr. Lipovac, thank you very much, and we are waiting to see you in Thessaloniki. Okay, thank you. Unfortunately, I couldn't come. But one of my colleagues will come from our newspapers. Okay. But for the end, I can say you be afraid of Lokomotiva because when Croats play for glory, they can make some surprises. Of course, they are playing for glory. If they beat PAOK and pass, it will be greatest success of the club. Of course. Okay. Thank you very much. Thank you. Στο τέλος. Ναι. Μας είπε ότι σας δίνω μια συμβουλή πριν κλείσουμε, ότι θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με την Λοκομοτίβα. Όταν οι Κροάτες παίζουν για τη δόξα, δίνουν τα πάντα, δίνουν το καλύτερο σε αυτό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και σίγουρα μπορούν να κάνουν τη ζημία και να πάρουν αυτό που θέλουν.